Πρόεδρο, εκλογές είναι το επόμενο μας θέμα. Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από τις ευρωεκλογές. Το κλίμα είναι ήδη έντονο, αρχίζει και φορτίζεται. Είναι μαζί μας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Λουκάς Αποστολίδης, και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Απόστολος Ανδρεουλάκος. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα, γεια σας. Δεν ξέρω, κύριε Ανδρεουλάκο, για ποιο κόμμα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Στο ΠΑΣΟΚ προφανώς θα είναι ικανοποιημένοι εάν πάρουν την πρωτιά, ακόμα αν χάσουν και με μία-δύο μονάδες. Ίσως εσείς πρέπει να αποδείξετε ότι τα καταφέρνετε σε αυτές τις εκλογές. Κοιτάξτε, ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η πρώτη θέση. Εγώ δεν νομίζω ότι θα υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ. Δεν νομίζετε ότι. Εγώ νομίζω ότι θα υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, όχι μόνο θα πάρει πρώτη θέση, αλλά η διαφορά θα είναι πολύ σημαντική. Θα είναι τέτοια διαφορά ώστε να δημιουργήσει πρόβλημα ακόμα. Κοιτάξτε, πρόβλημα. Κάθε εκλογικό αποτέλεσμα έχει τις παρενέργειες, έχει τις επιπτώσεις του κλπ. Εγώ νομίζω ότι το εκλογικό αποτέλεσμα εις βάρος του ΠΑΣΟΚ θα είναι τέτοιο που θα προϋκάσει πλέον με τα βεβαιότητα την απώλεια της εξουσίας του χρόνου που θα γίνουν οι βουλευτικές εκλογές. Στην περίπτωση αυτή, αυτών των εκλογών, ένα αποτέλεσμα με μια πολύ μικρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν δημιουργεί παρενέργειες. Κύριε Αθανασιάδη, να σας πω κάτι. Και πάλι θα είναι ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι και λέτε. Πάλι, διότι είναι το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία και θα είναι η πρώτη φορά που χάνει ευρωεκλογές. Άρα λοιπόν, εξετάζουμε, κύριε Αποστολίδη, αυτό το ενδεχόμενο που έθεσε ο κύριος Ανδρουλάκος. Εγώ νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να δούμε το λαό που θα αποφασίσει στις 13 του μηνός. Εμείς κατά διαστήματα έχουμε διαψεύσει πολλές κασάνδρες. Θα σας πω παράδειγμα το 1995, όταν ο κύριος Σέβερ, τότε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, έφευγε μπροστά από το ΠΑΣΟΚ γύρω στις 7 με 8 μονάδες. Ήρθαν οι εκλογές του 1996 όμως και τα πράγματα ήρθαν διαφορετικά. Όπως και τώρα, πριν τις εκλογές, πριν 5-6 μήνες, η Νέα Δημοκρατία θεωρούσε ότι ένα 7, 8, 9, ίσως και 10% θα ήταν πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα πολύ προσεκτικά η Νέα Δημοκρατία λέει πασχίζουμε, φροντίζουμε, στοχεύουμε, στο να είμαστε πρώτο κόμμα. Δεν μιλάμε ούτε για διαφορές ούτε τίποτα. Θα σας πω το εξής, κύριε Ανδρεουλάκο. Πιστεύω πραγματικά ότι η όποια ψαλίδα υπήρχε, θεωρώ ότι μέρα με την ημέρα που περνάει εξαφανίζεται και ασφαλώς και εμείς στοχεύουμε στην πρωτιά. Με ποιο τρόπο, με ποιο τρόπο δηλαδή, υπήρχε μια ψαλίδα, υπήρχαν κάποια προβλήματα τα οποία είχαν εντοπιστεί και με ποιο τρόπο. Θα σας πω. Καταρχήν η ψαλίδα πιστεύω γιατί έκλεισε, διότι το ΠΑΣΟΚ τόλμησε και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να συγκρουστεί με κατεστημένες καταστάσεις, τόλμησε να κατεβάσει από τα ράφια τα προβλήματα σε αυτόν τον τόπο, τόλμησε να κάνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις, ξεκινώντας από την αποκέντρωση με τον Καποδίστρια, φτάνοντας στην δημόσια παιδεία και ασφαλώς σε μια σειρά από άλλους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής μας ζωής. Και αυτές οι συγκρούσεις ασφαλώς είχαν κάποιο πολιτικό κόστος. Σήμερα όμως αντιλαμβάνεται ο λαός, γνωρίζει, συνειδητοποιεί και ασφαλώς θα δείξει την εμπιστοσύνη του σε αυτόν που μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τα πράγματα. Παράδειγμα, η μεγάλη κρίση του πολέμου, ό,τι και αν λέει η αντιπολίτευση, αυτή τη στιγμή η συντριπτική πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, δέχεται πραγματικά ότι αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο πρωθυπουργός, γνωρίζει να διαχειρίζεται τις εθνικές υποθέσεις προς όφελος της Ελλάδας, προς όφελος των εθνικών μας συμφερόντων. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα σημαντικό κριτήριο για να κλείσει η ψαλίδα. Κύριε Αθανασιάδη, κρίνουμε λοιπόν, κύριε Ανδρεουλάκο, το έργο της Η ψαλίδα με την κήρυξη του πολέμου άρχισε να κλείνει. Και τούτο είναι πολύ φυσικό, διότι όταν ο φόβος επεκτάσεως του πολέμου συνέχει τον ελληνικό λαό, είναι πολύ φυσικό να συσπηρώνεται πίσω από την νόμιμη κυβέρνηση της χώρας. Και επίσης είναι πολύ φυσικό όταν υπάρχει ο φόβος του πολέμου και των εντεύθεν δεινών, όλες οι δυσαρέσκειες που υπάρχουν για την κακή λειτουργία της υγείας, της παιδείας, για την υπερφορολόγηση, για τις υποχωρήσεις στα εθνικά θέματα, για την διάλυση της δημόσιας διοίκησης, για την ανεργία, να περνάνε άρα σε δεύτερη μοίρα και να ξαναγίνονται. Άρα μήπως βοήθησε η συγκυρία, λέω τελικά. Βεβαίως βοήθησε η συγκυρία, αλλά όμως τώρα, διότι το κάθε καινούργιο ξενίζει, ευνηδιάζει, δημιουργεί ψυχολογικές παρενέργειες. Τώρα όμως που συνήθισε ο ελληνικός λαός την ιδέα αυτή τη σειράξωση στη Βαλκανική, και όπου πλέον διαφαίνεται ότι όσο νούπο θα λήξει με κάποια διπλωματική λύση, αφού βεβαίως έχει χυθεί τόσο αίμα
και έχουν γίνει τόσες καταστροφές. Τώρα βλέπετε ότι ξανά από ό,τι διαβάζουμε τα προβλήματα, λέτε, στα φύλλα, στις εφημερίδες, στα περιοδικά κλπ. Και όπως δείχνουν οι μετρήσεις, η ψαλίδα ανοίγει και πάλι. Διότι ποιες καινοτομίες, κύριε Αθανασιάδη, υπενήσεται ή φθέγγεται ή διακηρύσει ο κύριος συνάδελφος? Για ποια παιδεία μιλάμε? Δεν υπενήσουμε, κύριε Ανδρεολάκο. Είναι γνωστό ότι καποδιστριακή δεν είναι μια πραγματικότητα. Εγώ, κύριε Αθανασιάδη, θα σας παρακαλώσω πάρα πολύ να με σεβαστείτε. Όπως εγώ δεν σας διέκοψα. Την άποψή του. Όπως δεν σας διέκοψα. Για ποια παιδεία μιλάμε? Εδώ γιγαντώθηκε η παραπαιδεία. Πρόσφατη η παιδεία πέρασε από μια λέλαπα. Διότι γίνονται πρόχειρες μεταρρυθμίσεις εις βάρος των Ελλήνων μαθητών. Και λάθη που αναγνωρίστηκαν και από την Επίσης, για ποια υγεία μιλάμε, όποιος έχει επισκεφθεί κρατικό, εκείνο που ξέρω εγώ είναι το εξής. Και ξέρει και ο ελληνικός λαός, ότι θεργεύουν τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και μόνο όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια καταφεύγουν σε μια παιδεία και σε ένα σύστημα που από εσύ κατήτησε εγώ. Έτσι το κατήτησατε. Από εσύ εγώ. Και επίσης, για ποιο καποδίστρια? Εδώ διαβάζω ότι η κυρία Βάσου Παπαδρέου ετοιμάζεται να μεταρρυθμίσει τον καποδίστρια, τον οποίο προ λίγων μηνών εισηγήθη στη Βουλή ο κύριος Παπαδόπουλος. Και γνωρίζουμε όλοι ότι είναι μια μεταρρύθμιση που έγινε στο κενό, χωρίς τις προϋποθέσεις εκείνες για να λειτουργήσει ο υποχρεώσεις για την αποκέντρωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ζωγρά πραγματικότητα είναι αυτή η οποία θα κάνει τον ελληνικό λαό να δώσει ψήφο, καταψηφιστική ψήφο στις προσεκτικές Είναι αλήθεια πάντως, κύριε Αποστολίδη, ότι δεν ξέρω τι γίνεται με. Και τι απήχηση έχουν οι χειρισμοί της κυβέρνησης στα εθνικά θέματα, αλλά στα δύο θέματα που ανέφερε και ο Ανδρεουλάκος, δηλαδή παιδεία και νοσοκομεία, δεν βλέπουμε. Δεν είναι ώρα να πω κάποιες αλλαγές ουσιώδεις και να πεις ότι έχει ξεκινήσει μια καινούργια πορεία. Θα σας πω. Ίσως στα δημόσια έργα κάτι να γίνεται, κάτι να φαίνεται. Αν με αφήσετε, θα σας απαντήσω. Και σε εσάς και στον κύριο Ανδρεουλάκο. Εγώ καταρχήν πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι κάνουμε ευρωεκλογές. Και νομίζω ότι το κυρίαρχο στοιχείο στο θέμα των ευρωεκλογών είναι πως αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση στη τριετία που πέρασε κατάφερε ή δεν κατάφερε τους στόχους στο πεδίο το ευρωπαϊκό. Παράδειγμα, αν κατάφερε ή όχι, ή ο δρόμος που αυτή τη στιγμή ακολουθούμε μας φέρει πιο κοντά στην Ευρώπη, μας φέρει πιο κοντά στο ευρώ. Αυτή τη στιγμή και η Νέα Δημοκρατία και οι πάντες αναγνωρίζουν ότι στις αρχές του 2000 θα είμαστε το 12ο μέλος στο κλαμπ του ευρώ. Ουδής αυτό δεν μπορεί σήμερα να το αμφισβητήσει. Δεύτερο, ουδής μπορεί να αμφισβητήσει την τελική θετική κατάληξη της Ατζέντας 2000 στις 24 του Μάρτη στο Βερολίνο, όπου πάνω από 9 με 9,5-3 εκατομμύρια διατίθεται μέσα από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης για την επόμενη εξαετία, συν τις επενδύσεις τις εθνικές, θα ξεπεράσει τα 15 τρισεκατομμύρια. Αυτά τα 15 τρισεκατομμύρια θα δώσουν ουσιαστικές απαντήσεις στα μεγάλα έργα, στον εξυγχρονισμό και της παιδείας, στον εξυγχρονισμό ενός νέου ΕΣΥ, αν θέλετε, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Εμείς δεν τελειώσαμε το ΕΣΥ, κύριε Ανδρεουλάκο. Εμείς βάλαμε το νόμο και το πλαίσιο στη δημόσια υγεία. Από εσύ το κάνατε αυτό, εγώ. Αυτό, κύριε Ανδρεουλάκο, να βγείτε να το πείτε στους το πολίτες και στους ψηφοφόρους σας. Το έχουμε πει και ο πολίτης και αυτοί, προσέξτε. Κύριε Αποστολίδη, ο πολίτης ζει καθημερινά το κατάδυμα, της υγείας. Κύριε Ανδρεουλάκο, να λάβετε υπόψη σας ότι 1 εκατομμύριο οικονομικοί μετανάστες αυτή τη στιγμή, σε αυτούς παρέχεται περίθαλψη, παρέχεται κάθε είδους υπηρεσία υγειονομική από αυτό το ΕΣΥ που εσείς το υβρίζετε. Για τους οικονομικούς πρόσβλητες είναι καλή η υγεία που παρέχει το ΠΑΣΟΚ. Δεν σας ενδιαφέρει. Αυτή είναι η λογική. Κύριε Αθανασιάδη, για τους οικονομικούς πρόσβλητες το επίπεδο της δημόσιας υγείας είναι καλό. Όχι, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Προσέξτε, κύριε Ανδρεουλάκο. Σας το χαρίζουμε. Δεν είναι καλό. Προσέξτε, γνωρίζουμε. Έχουμε γνώση της πραγματικότητας. Αλλά αυτό που εμάς είναι ο στόχος μας, δηλαδή η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία, δεν είναι ο δικός σας. Έχετε αποτύχει. Μα παραμένει στόχος όμως. Ο στόχος σας ο στόχος είναι η ιδιωτική υγεία και η δημόσια παιδεία. Να μοιράσουμε τον χρόνο. Να ολοκληρώσω όμως τη σκέψη μου. Να την ολοκληρώσετε, αλλά ήθελα να θέσω το εξής, ότι παραμένει στόχος εδώ και δεκαετίες. Μήπως καθυστερούν πολύ τα πράγματα, πάρα πολύ. Κοιτάξτε, και καλά κάνει η κυβέρνηση. Και προσπαθούν και τους μετανάστες, αλλά και οι Έλληνες ασθενείς θέλουν βελτίωση. Ναι, μα εκτιμάω πραγματικά και αυτό που σας είπα προηγούμενα, ότι μέσα από τους πόρους που αυτή τη στιγμή, μέσα στην επόμενη εφταετία, από το 2000 μέχρι το 2006,
θα διατεθούν σε αυτόν τον τόπο. Δεν είναι μονάχα πόροι για δημόσια έργα και για μεγάλα έργα. Είναι πόροι που, που αφορούν, αν θέλετε, το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι πόροι που αφορούν τις μεγάλες υποδομές στον χώρο της υγείας, στον χώρο της παιδείας. Μην ξεχνάτε ότι η μεταρρύθμιση ήδη έχει ξεκινήσει στην παιδεία. Μην πούμε τα ίδια. Καταλαβαίνω ότι η άποψή σας είναι πως με την είσοδό μας στην ΟΝΕ τίθεται υποδομή όλης αυτής της διαδικασίας και για τη βελτίωση συνδικών στην υγεία, στα σχολεία κλπ. Κύριε Αθανασιάδη. Στην ΟΝΕ είναι ένας στόχος. Δεν σημαίνει ότι μπαίνοντας στην Ευρώπη μπαίνουμε στο παράδεισο. Παίρνουμε δηλαδή το κλειδί και θέλω να πω παράδεισο. Ότι εντοπίζετε και εσείς ότι τα προβλήματα παραμένουν μεγάλα και στα νοσοκομεία και στα σχολεία. Αλλά αν έριξε κάποιος μία ματιά στην Ελλάδα του χθες με την Ελλάδα του σήμερα και την Ελλάδα που ραντιμεζόμαστε να χτίσουμε αύριο, υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Φαίνεται ζείτε σε άλλη Ελλάδα εσείς. Κύριε Αθανασιάδη, μαθήματα ευρωπαϊκής πορείας δεν δεχόμεθα από το ΠΑΣΟΚ που ηχούν ακόμα ένα μπλα. Μαθήματα. Δεν δεχόμεθα μαθήματα ευρωπαϊκής πορείας και ευρωπαϊκής συνέπειας από το ΠΑΣΟΚ. Διότι ηχούν ενάβλος εις τα ότα του ελληνικού λαού, εκείνα τα περίφημα συνθήματα, δεν είναι περί της εξόδου από την ΕΟΚ κλπ. Λοιπόν, εκείνο επίσης που θέλω να επισημάνω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ κυβερνάει τον τόπο από το 1981, σχεδόν συνεχώς πλην ενός διαλύματος 90-93 που ήταν η Νέα Δημοκρατία, και συνεπώς έχει την κυρία ευθύνη, να μην πω την αποκλειστική ευθύνη, που η Ελλάς είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενώ ήθελε να μπει στο ευρώ, βρέθηκε εκτός ευρώ και αγωνίζεται κάθεδρος και αγχωμένη για να μπει του χρόνου στο ευρώ, στη ζώνη του ευρώ. Και εκείνο που θέλω επίσης να τονίσω είναι το εξής. Τα κριτήρια τα οποία θέτει, κύριε Αθανασιάδη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ένα είναι το πληθωριστικό, ο πληθωρισμός, και το άλλο είναι το ποσοστό του δημοσίου χρέους. Αυτά τα δύο κριτήρια αφορούν την οικονομική ολιγαρχία και δεν αφορούν το ελληνικό λαό. Ο πληθωρισμός. Διότι ο πληθωρισμός αφορά την ολιγαρχία. Ναι, δεν αφορά το μεροκαματιάρι. Δεν αφορά το χαμηλό μισθό. Η οικονομική ένωση. Μισό λεπτό, κύριε Αθανασιάδη. Ναι, παρακαλώ. Η ένταξή μας στο ευρώ, στην οικονομική και νομισματική ένωση, απλώς θα σημάνει και κυρίως ότι το διατραπεζιτικό επιτόκιο από 10% που είναι σήμερα θα γίνει 2,5%, που σημαίνει πλέον ότι ο πολίτης, ο απλός πολίτης, ο φτωχούλης του Θεού, ο ελληνικός λαός, δεν θα συμφέρει με τίποτα να έχει τα λεφτά του στις τράπεζες και θα πρέπει όλοι να μπουν στο χρηματιστήριο για να εξασφαλίζει, πολίτη. Για να μπουν όλες οι εταιρείες και όσοι δεν έχουν μπει στο χρηματιστήριο για να μπουν, να εξασφαλίζουν πάρθινο χρήμα, δεν είναι, και να παίζουν τα παιχνίδια τους. Τον απλό πολίτη λέει τον ο κύριος απλό συμμετής. Πολίτη τον ενδιαφέρει, κύριε Αθανασιάδη, να βρίσκει δουλειά το παιδί του, αλλά και οι άλλοι μεγάλοι 50-55 που συνεχώς αυξάνουν και μπαίνουν στην ανεργία, και είναι δραματικό ένας 55 να μπαίνει στην ανεργία, διότι δεν βλέπει και καμία προοπτική εργασίας. Του ενδιαφέρει επίσης οι παραγωγικές δυνατότητες αυτού του τόπου, του ενδιαφέρει να μην υπάρχει υπερφορολόγηση, του ενδιαφέρει η παιδεία, του ενδιαφέρει η δημόσια υγεία, του ενδιαφέρει η εγκληματικότητα πρωτίστως αυτά. Και αυτά τα οποία λέγει ο κύριος συνάδελφος, ότι με το τρίτο πακέτο εδώ θα λυθούν τα προβλήματα, εδώ κύριε Αποστολίδη. Είχατε σχεδόν μηδαμινή απορροφητικότητα στον τομέα της παιδείας και της υγείας. Δηλαδή από πλευράς αντλήσεων. Αυτή είναι δική σας άποψη, κύριε Ανδρεουλάκου. Πολύ μηδαμινή είχατε. Είναι δική σας. Κατά συνέπεια άποψη. Το να παραρρίχνετε τα θέματα. Υπάρχει και τα προβλήματα και τις λύσεις. Αυτό, και ειλικρινά, αυτό ότι κάνει τον ελληνικό λαό να στρέφεται εναντίον σας και θα δείτε στις 13 Ιουνίου τι μήνυμα και τι ράπισμα ηχηρών θα πάρετε από τον κύριο Σιμίτης. Εχθές πάντως είπε στην Πάτρα, κύριε Ανδρουλάκο, ότι δεν εκφράζει η Νέα Δημοκρατία τον απλό, τον φτωχούλη του Θεού, όπως είπατε, τον εργαζόμενο. Γιατί την ολιγαρχία πάντα. Οι Νέα Δημοκράτες δεν ξέρουν, όπως το είπε. Μα τα όσα ωφελείται. Τα έξι χρόνια που κυβερνάτε, τα όσα ωφελείται η οικονομική ωλιγαρχία από την πολιτική σας, δεν ωφελήθηκε από τα 30 χρόνια που κυβέρνησε η Ελλάδα. Αν μου επιτρέπετε. Και νομίζω γι' αυτό και είναι όλοι μαζί στο διαπλεκόμενο. Κύριε Αποστολίδη, συμφωνείτε με τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι οι Νεοδημοκράτες δεν εκφράζουν το λαό? Ασφαλώς. Αλλά είναι το κόμμα του Αθανασιάδη. Έχετε δει τις μετρήσεις που απευθύνεται η Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται πλέον και στηρίζεται από τα ευρέα λαϊκά στρώματα. Έχουν μετατοπιστεί, κύριε το ΠΑΣΟΚ. Όταν δεν έχουμε επιχειρήματα, υψώνουμε τη φωνή. Δεν υψώνουμε καλά, εσείς την υψώνετε προηγουμένως, κύριε. Εγώ θα σας πω το εξής. Αφήστε αυτά τα πασοκικά, κύριε Αποστολίδη. Αυτά τα πασοκικά τερτύπια
να κάνετε παρατηρήσεις και υποδείξεις να τα αφήσετε. Σε κανέναν λόγο σε μένα. Λοιπόν, ακούστε σας παρακαλώ. Ακούστε να σας πω το εξής. Αυτό είναι αυτή η θεωρία που είπατε προηγούμενη, είναι πρωτόγνωρη. Το ότι δηλαδή πέφτοντας ο πληθωρισμός ότι ευνοείται η ολιγαρχία. Κυρίως. Αυτό είναι πρωτόγνωρο που λέτε, προσέξτε. Και πραγματικά θα πρέπει να γραφείτε στο βιβλίο Guinness για αυτό το πράγμα που υποστηρίζετε. Γιατί αυτό συνδέεται με άλλες ενεργείες, συνδέεται με υπερφορολόγηση. Δεν αφήνετε να σας πω. Όταν υπάρχει, δεν υπάρχουν ανατιμήσεις. Όταν πάω εγώ και παίρνω τα βασικά μου είδη διατροφής, ένδυσης. Έχετε καιρό, φαίνεται να πάρετε. Εγώ δεν έχω καθόλου καιρό, δεν έχω καιρό, κύριε Ανδρεουλάκη. Και οι τιμές παραμένουν. Δείτε, φαίνεται σε γυάλινο πύργο, σαν τον πρωθυπουργό σας. Αυτό το γυάλινο πύργο είναι μια θεωρία που την έχετε φτιάξει, αλλά μην νομίζετε ότι επειδή έχετε μπει εσείς στο γυάλινο πύργο ότι ο λαός βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Ο λαός ζει, βλέπει, κινείται και ασφαλώς έχει γνώση. Δεν νομίζω ότι αυτή η προπαγάνδα που κάνετε και ο τρόπος που εμπορεύεστε αν θέλετε το δικό σας το προϊόν, το πολιτικό, δεν σας έχουμε μυθιά. Αυτό κάνετε και δεν έχετε, αν θέλετε, κατά την άποψή μου και την αρετή και την τόλμη να κάνετε μια διαφήμιση την οποία να την προσυπογράφετε. Έχετε πει πλέον σε γκρίζες ζώνες. Αλλά να έρθω σε αυτά που είπατε προηγούμενα. Να έρθω σε αυτό που είπατε προηγούμενα, κύριε Ανδρεουλάκου. Ειλικρινά, εμένα με εκπλήσει και αν με τέτοια επιχειρήματα πιστεύετε ότι θα πάρετε την εμπιστοσύνη του λαού ότι είναι κακό το να πέφτει ο πληθωρισμός, να το πείτε στην εργατική τεχνητό τάξη. Τεχνητό είναι. Η συμπίεση, κύριε Απολή. Το ότι είναι κακό, επιτρέψτε μου. Τεχνητή επιτρέψτε μου το ότι είναι. Δεν είναι καλό ο αγρότης. Εγώ προέρχομαι μια αγροτική περιοχή από τη Βοιωτία. Εάν πείτε σήμερα στον αγρότη το επιτόκιο αύριο μεθαύριο, ο νέος αγρότης, τα νέα κίνητρα που βάλανε, ότι θα είναι 2 και 3 και 4% το επιτόκιο, ξέρετε αυτός πώς θα στραφεί πραγματικά και θα αναβαθμίσει και θα εξυγχρονίσει τον χώρο τον αγροτικό. Δεν θα κάνει αυτή τη σκέψη που είπατε εσείς προηγούμενα. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει όμως, εγώ θέλω να κάνω μια ονομαστική σύγκληση. Αυτό θέλω να τονίσω. Δεν είναι ουσιαστική σύγκληση. Κύριε Ανδρεουλάκο, μιλήσατε για να μιλήσουμε για να ολοκληρώσουμε. Κύριε Ανδρεουλάκο, ο χρόνο δεν ολοκληρώθηκε. Κύριε Ανδρεουλάκο, είχατε ένα επιχείρημα πριν 1,5 χρόνο που λέγατε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουμε στην ΟΝΕ. Στο ευρώ. Σε καμία περίπτωση. Ποτέ δεν είναι δηλώσεις. Θα σας αναφέρω εγώ από τα πρακτικά της Βουλής, κύριε Ανδρεουλάκου. Γιατί είμαι 24 ώρες στο κοινό. Έλεγε ο κύριος Καραμαλής. Ο κύριος Καραμαλής. Δεν είπε ποτέ ο κύριος Καραμαλής και άλλα πρωτοκλασσάτα στελέχη. Αλλά και να σας. Πούμε δεν γίνεται το πρόβλημα. Μα δεν αφήνεται να ολοκληρώσει. Δεν γίνεται για τον Νικολάου. Αυτοχούλη ήταν ο Νικολάου. Κοιτάξτε. Όταν λέτε. Κανονικά πρέπει να μπει πέρυσι, να μπει κανονικά με τους άλλους. Όταν λέτε να μην ξελέτε. Όταν λοιπόν πριν 1,5 χρόνο. Δεν είπαμε τίποτα, είναι δική σας. Φέρτε τα πρακτικά. Φέρτε τα πρακτικά, κύριε. Εγώ σας διαψεύω. Δεν έχουμε να σας διαψεύω. Θα σας τα στείλω και σήμερα. Εντάξει, τώρα που μιλάτε να τα έχετε μαζί σας. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Δεν το δέχομαι εγώ. Δεν το δέχομαι αυτό. Δεν το είπε ο κύριος Καραμαλής αυτό. Μα μέχρι πριν 1 χρόνο. Στο περσινό, στην περσινή συζήτηση του προϋπολογισμού. Δεν το είπε. Λέγατε θα μπούμε, δεν θα μπούμε. Προσέξτε, το κριτήριο θα είναι. Θα μπούμε, δεν θα μπούμε. Μα και τώρα οι διάφοροι οικονομολόγοι έχουν τις επιφυλάξεις τους. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Εσείς έχετε επιφυλάξεις, δεν θα μπούμε, κύριε Ανδρεουλάκο. Εγώ πιστεύω ότι θα μπούμε. Μάλιστα. Πιστεύω ότι θα μπούμε. Αλλά αυτό όμως δεν θα λύσει τα προβλήματα. Περαιτέρω φτώχεια θα σημαίνει. Απλώς τα οικονομική ολιγαρχία θα εξασφαλίσει φτηνό χρήμα για τις δουλειές. Κοιτάξτε, όχι. Νομίζω ότι είναι τελείως. Η ανεργία θα επιδεινωθεί. Μα είναι τελείως διαφορετική η αντίληψη. Η υποβάθμιση του εργαζόμενου. Κοιτάξτε, κύριε Ανδρεουλάκο, είναι τελείως διαφορετική η αντίληψη δική σας για την πορεία μας προς την Ευρώπη. Εσείς, παράδειγμα, πιστεύετε ότι το ενιαίο νόμισμα είναι για την ολιγαρχία. Εμείς πιστεύουμε ότι το ενιαίο νόμισμα το ευρώ, αύριο τον 12, μεθαύριο τον 15 και μέσα σε επόμενα 5-6 χρόνια των 26 κρατών μελών της Μεγάλης Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι ένα ίσως το δυνατότερο, το ισχυρότερο κατά την άποψή μου νόμισμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Να δώσουμε το δικαίωμα δύο κουβέντες να πει ο κ. Και δεύτερο σημαντικό, ήθελα να ρωτήσω τον κ. Ανδρεουλάκο. Εμείς πιστεύουμε στην Ευρώπη ότι θα πρέπει να αποκτήσει τις δικές της αμυντικές δομές, ότι θα πρέπει η Ευρώπη να παίξει το δικό της πολιτικό ρόλο να διαχειρίζεται. Λίγο καθυστέρησε η Ευρώπη γι' αυτό. Καθυστέρησε ασφαλώς και πολύ μάλιστα. Διότι πριν 5-6 χρόνια. Επιτρέψτε μου, γιατί έχει εκνεύσει ο χρόνος. Πριν 5-6 χρόνια ήταν σε χέρια συντηρητικά. Τώρα θα αλλάξει η Ευρώπη. Κύριε Αθανασιάδη, να εξηγούμαστε. Εμείς ήμασταν σταθεροί και σταθερά προσιλωμένοι στην ευρωπαϊκή ιδέα και στην ευρωπαϊκή πορεία. Όταν έχουμε τις ενστάσεις που έχουμε. Τις έχουμε για την ομαστική σύγκληση. Εμείς λέμε ότι το Πασόκ που χειρίζεται την εξουσία εδώ και 15 χρόνια
και που δυστυχώς δεν πίστευε στην ευρωπαϊκή ιδέα, όφιλε να έχει ασκήσει τέτοια πολιτική ώστε να επιτυχάνουμε τώρα, να έχουμε ήδη μπει μαζί με τους άλλους στην ΟΝΕ και να έχουμε επιτύχει την ουσιαστική σύγκληση. Και όχι να έχουμε χρόνο με το χρόνο απόκριση από τους Ευρωπαίους. Αυτή είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας εναντίον του ευρώ, ούτε εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Έχει ήδη εκπνεύσει ο χρόνος. Πάντως η εποχή της ψηλοκόστενας της Ελλάδας. Εμείς βάλαμε την Ελλάδα στο κλαμπ της Ευρώπης. Δεν τη βάλατε εσείς. Μην μείνουμε πάλι στα παλιά. Ποιος έβαλε τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο εδώ, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η πρώτη σας ενημέρωση. Ακολουθεί ο Κωστής Παράς με τις πρωινές του διαδρομές. Καλεσμένοι του σήμερα ο κύριος Κώστας Αζόγλου, ο κύριος Νίκος Δαδινόπουλος, ο κύριος Στέλιος Κανάκης, διευθυντής πωλήσεων εκδόσεων Καστανιώτη. Από εμάς θέμα του προφανώς θα είναι ο Φρέντι Γεβανός. Από εμάς καλή σας ημέρα.